νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη και για την έκθεση που όλοι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και που τώρα αλλάζει μορφή. Η υγεία οργοκτηνοτροφική όπως τη γνωρίζαμε αλλάζει μορφή και γίνεται αγκροθέσαλη πλέον. Αυτή η στρατηγική συνεργασία την οποία πιστέψαμε όλοι μας και ο Δήμος Λάρισας και τα στελέχη της ΕΛΕΞΠΟ, νομίζω ότι φαίνεται από την πρώτη επαφή τη σημερινή με το χώρο ότι εκτοξεύεται, ότι πάει πάρα πολύ ψηλά, από την ίδια την αναβάθμιση του χώρου που όλοι βλέπουμε ότι έχει γίνει, μιας και τον ξέραμε από παλιά πώς ήταν, και βεβαίως τα ίδια τα στοιχεία της διοργάνωσης δείχνουν ότι πράγματι βρισκόμαστε σε αυτή την εκτόξευση που σας είπα. Η επιλογή, η Αγκροθέσσαλη, να συνεχίσει να γίνεται στη Λάρισα και να αποτελέσει αυτό το μεγάλο εκθεσιακό γεγονός πόλο συσπήρωσης, είναι και εξ αυτού που σας περιέγραψα. Εμείς λοιπόν μαζί με τις παράλληλες εκδηλώσεις, τα εκθέματα που θα υπάρξουν από τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κατακλείσει το χώρο και με τις σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις που θα γίνουν όλες αυτές τις μέρες και θα αναφερθούν από τους συνεργάτες μου, καλούμε τον αγροτικό κόσμο της περιοχής και όχι μόνο, όλης της Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα αυτό το τριήμερο-τετραήμερο να έρθει να δει την έκθεση. Είμαστε εδώ και όπως είπε και ο Δήμαρχος, βλέπουμε την συνεργασία στρατηγικά. Δηλαδή, έχουμε μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη για τις περιφερειακές εκθέσεις. Διοργανώνουμε στη Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία, συζητάμε με την Πελοπόννησο. Αλλά πρέπει να σας πούμε ότι η μεγαλύτερη περιφερειακή έκθεση που συνδιοργανώνουμε είναι η Αγκροθέσσαλη. Η Λάρισα πραγματικά έχει δυνατότητες στο εκθεσιακό αντικείμενο να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Έχει το μέγεθος, έχει τη δική της περιφέρεια γύρω και νομίζουμε ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις περιφερειακές εκθέσεις. Μια πόλη μεγάλη, ένα μητροπολιτικό κέντρο να το πω εγώ, πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι να έχει ένα μεγάλο εκθεσιακό κέντρο, να μπορεί να διοργανώνει όλες αυτές τις εκθέσεις και το δεύτερο είναι να έχει επίσης ένα μεγάλο εμπορευματικό κέντρο και εκεί ο Δήμαρχος έχει ανοίξει την ατζέντα, το ξέρετε όλοι, με τον ΟΣΕ γίνονται οι κουβέντες και όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει η εξωστρέφεια της πόλης, η επισκεψιμότητα και όλα αυτά συμβάλλουν. Αυτή η σχέση με το Δήμο Λάρισας πιστεύω ότι είναι η αρχή, αυτή η έκθεση και η σχέση θα έχει βάθος και μέλλον και γι' αυτό για να πάμε στο αυριανό γεγονός νομίζω ότι έχουμε ούτως ή άλλως μία επιτυχία της έκθεσης πριν να ξεκινήσει. Και πιστεύουμε ότι την Κυριακή το βράδυ πλέον θα μιλάμε με τελείως διαφορετικά δεδομένα για όλο αυτό που θα ζήσουμε αυτές τις τέσσερις μέρες. Εκθέτες μας είναι οι μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου. Αντιπροσωπεύονται όλες οι υποκατηγορίες της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Θα είναι ένα πλήρες γεγονός. Οι επισκέπτες θα έχουν δυνατότητα να πάρουν εικόνες και να ενημερωθούν για όλα τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω από τη γεωργία και την κτηνοτροφία.